Το Κοινωνικό Ιατρείο Φαρμακείο Αλληλεγγύης της Νέας Σμύρνης διοργανώνει στο Γαλαξία μια χριστουγεννιάτικη γιορτή με μπαζάρ, κουκλοθέατρο και ζωντανή μουσική για φίλους μικρούς και μεγάλους. Μαζί μας είναι η Σοφία Τσαμασίρου, εθελόντρια στο ΚΙΦΑ. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Η σημερινή γιορτή είναι μια γιορτή χριστουγεννιάτικη. Έχει όμως και έναν ακόμα σκοπό. Ναι, έχει το σκοπό του να δείξουμε τον εθελοντισμό και την αλληλεγγύη προς τον κόσμο και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε τους συμπολίτες μας που αυτή τη στιγμή αδυνατούν σε πολλές πλευρές. Ήρθε κόσμος αρκετός. Πάρα πολλοί κόσμος, είχε μεγάλη απήχηση και στο μπαζάρ το πρωί που έχουν φτιάχτη πράγματα από τους εθελοντές μας και πολλά και προσφορές από τα καταστήματα της Νέας Σμύρνης που τα ευχαριστούμε ιδιαιτέρως για την προσφορά τους. Και παράλληλα έχει γίνει και συλλογική κουζίνα και μπορεί κανείς να από τις γυναίκες που είναι στο ΚΙΦΑ και σε αυτό είχε μεγάλη απήχηση ο κόσμος. Παρουσιάσαμε ένα θεατρικό, μια κουκλοθέατρο από τα παιδιά της επανένταξης του 18 και άνω και συνεχίζουμε με γλέντι και μουσική. Το Κοινωνικό Ιατρείο Φαρμακείο βρίσκεται στη Νέα Σμύρνη εδώ και κάμποσο καιρό. Υπάρχει ανάγκη γι' αυτό από την προσέλευση του κόσμου, πώς το βλέπετε? Υπάρχει μεγάλη ανάγκη και ήταν κάτι που ούτε εμείς το περιμέναμε. Γιατί στη Νέα Σμύρνη δεν φαινόταν ο κόσμος που είχε την ανάγκη. Είναι μια περιοχή που δείχνει ότι είναι όλα καλά και ευήμερα, αλλά είναι μεγάλο το πρόβλημα. Φαίνεται στην καθημερινή ζήτηση που έχουμε και στα τηλέφωνα που μας καλούν για να βρουν ιατρική περίθαλψη, φάρμακα και οτιδήποτε μπορεί να παρέχεις. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια στο έργο σας. Ευχαριστώ και σε εσάς. Καλές γιορτές και καλή χρονιά. Από την εκδήλωση του Κοινωνικού Ιατρείου Φαρμακείου Αλληλεγγύης για το nstv.gr, Αριέλα Χρυσού.